Για πάμε και από τον Α στο Σούπερ Κατερινιού, όπου είδατε χτες τι έγινε με τη Σούπερ Κική και το σχολιασμό που κάνανε στο Σούπερ Κατερινιού. Θα μου πεις Σούπερ Κική, Σούπερ Κατερινιού. Στην εκπομπή σήμερα εμφανίστηκε ο Φίπστερ να ζητήσει συγγνώμη για τα ρατσιστικά σχόλια. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε στο πρωινό του Α. Καλημερίσω τον Φίλιππο Ιωάννου, το Φίπστερ που είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα, Φίλιππέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Θα πάω κατευθείαν στο θέμα που έχει έτσι προκαλέσει πολύ μεγάλο τώρα από χθες. Και εκτιμώ το ότι βγήκε σήμερα στην εκπομπή. Θα σου πω, γιατί χρόνια... κάποιος περίμενε, αγάπη μου. Κάποιος... Δικαστής καινούριου, θα πει κανείς. Why not? Αλλά να σου πω κάτι, αυτό το αγάπη μου δεν μου πολύ αρέσει. Εμφανιζόμουν στην εκπομπή της και μου έλεγε αγάπη μου, λατρεία μου, φως μου. Μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει. Θέλω να δούμε το βίντεο το οποίο ανέβασε στο δικό της κανάλι, τον Ιζε Σούπερ Κική. Σε είχε καλεσμένο και αυτό που προκάλεσε αντιδράσεις, το οποίο προβάλαμε και εμείς μέσα από την εκπομπή. Πάμε να το δούμε. Στο πλευρό της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλα στο Ηρώδειο, επρόκειτο να εμφανιστούν ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορος. Με το δεύτερο να τίθεται εκτός, αφού μια συμπεριφορά του τραγουδιστή στάθηκε αφορμή για να τον αποκλείσει η Μαρινέλα. Τι έπαθε, τι έκανε ο Μάστορας. Αρρώστησε και δεν πήγε στη γενική πρόβα. Διάρρεια έπαθε ο άνθρωπος, παιδιά. Για τα μάτια. Σκέψτε ότι ο άλλος αρρώστησε, δεν πήγε στην πρόβα και τον βγάλανε έξω. Την έφαγε το μαγιολίκι του Μάστορα. Αλμανός δεν είναι ο Μάστορας. Ξέρουν αυτοί από μαγιολίκια, τα έχεις πει όλα. Εγώ μπορώ να κρύβω. Κρατάει ουδέτερη στάση, βλέπεις. Ο άνθρωπος έχει έρθει εδώ πέρα με κίνδυνο της ζωής. Πρέπει να το εκτιμήσουμε έτσι, γιατί από στιγμή σε στιγμή μπορεί να χάσει την καριέρα. Το λέμε τώρα. Στην καινούριο θα είναι αύριο. Πάντως η αλήθεια είναι, Φίπστερ, ότι γέλαγες με αυτά που έλεγε η Σούπερ Κική, Μάρκος Εφερλής μπήκε στο Ηρώδιο ως απλός θεατής και το κοινό γύρω του τον αποθέωσε με χειροκροτήματα. Αυτό αρχικά είναι πολύ αστείο, το ως απλός θεατής. Γιατί τι είναι ο Μάρκος? Τι έπρεπε να μην αγκάτσει την προεδρική. Έπρεπε με ελικόπτερο στο Ηρώδιο. Μας το λέει αυτό για να μας διευκρινίσει. Δεν έπαιξε το Ηρώδιο, λες και εμείς περιμέναμε. Από το Δελφινάρι στο Ηρώδιο. Άντε. Έλα. Εντάξει, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίζουν. Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίζουν, αυτοί που ψηφίζουν αυτά που ψηφίζουν, αποθεώνει και το Μάρκος Εφερλής. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, Φίλιππέ μου, βλέποντας αυτό, λοιπόν, εγώ το θεώρησα επικώς απαράδεκτο και μάλιστα είπα χθες και το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου κάνει εντύπωση για τον Φίλιππο, γιατί ξέρω την παιδεία του και πόσο καλό παιδί είναι. Οπότε μου έκανε εντύπωση η συμμετοχή σου σε αυτό. Ξέρεις τι, εγώ μέσα στα χρόνια, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα, δεν βγαίνω να απαντήσω σε όλα. Απλά σε αυτό ένιωσα ότι είναι άδικο, ρε παιδί μου, κατά κάποιον τρόπο, γιατί δεν υπήρχε ρατσιστική διάθεση από κανέναν. Δηλαδή, εγώ είχα πάει καλεσμένος στο κανάλι της Σούπερ Κικής. Η Σούπερ Κική μπορείς να την χαρακτηρίσεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να την χαρακτηρίσεις αφιλτράριστη, μπορείς να την χαρακτηρίσεις ότι δεν σου ταιριάζει, δεν σε αρέσει ο τρόπος της. Πραγματικά, ρατσίστρια δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις. Οπότε όταν ακούστηκε αυτό, γιατί αυτό που κάναμε ήταν ένα, ας πούμε, χιουμοριστικό βίντεο, σε εισαγωγικά, στο YouTube. Εσύ γέλασες με αυτό. Να κρατήσω εγώ αυτά ένιωσα... που είπες ότι δεν είναι ρατσίστη, βελάκι. Προφανώς και γέλασε, δεν το είδαμε πριν λίγο. Γέλασες. Εγώ ένιωσα πολύ άβολα, ενώ ένιωσα άβολα γιατί καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάποιο ρατσιστικό κίνητρο, αλλά επειδή μιλάμε για ανθρώπους που γνωρίζω, θεώρησα λανθασμένα ότι τοποθετώντας την κλακέτα στο πρόσωπό μου, αυτό εδώ το πλάνο... Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής συζήτησης, ούτε ήταν live. Δεν θα μπορούσε μετά να της πεις το μοντάζ, νομίζω, Κική μου, για να την προστατεύσει και την Κική, ότι αυτό θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Έχεις δίκιο και γιατί... Αν μου πεις, η ουσία του βίντεο αυτό ήταν να γίνει θέμα στα κανάλια και να προκαλέσει, έτσι, όπως έχει προκαλέσει. Θα μπορούσαν βέβαια να το διαγράψουν, να το κόψουν από το μοντάζ, αλλά μετά δεν θα το κάναμε βίντεο. Δεν θα ασχολούμασταν τώρα. Παρεμηνεύτηκε όλο αυτό, παρεμηνεύτηκαν τα λόγια της Κικής, παρεμηνεύτηκε ακόμα και η δική μου στάση. Δηλαδή, εγώ
θεώρησε εκείνη τη στιγμή ότι είμαι 100% σαφής ότι βάζοντας την πλακέτα στο πρόσωπό μου αποστασιοποιούμε και δεν οικειοποιούμε αυτό το σχόλιο. Φίλιππέ μου, αν κάποιος. Και εγώ πιστεύω ότι η σούπερ κική σου, ξαναείπα, το είπα και χθες, πιστεύω ότι είναι πολύ ευαίσθητο παιδί και δεν είναι καθόλου ρατσίστρια. Το πιστεύω. Πες όμως τώρα πως ένας τηλεθεατής βλέπει εκείνο το βίντεο εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει δει όλα αυτά που κάνει η σούπερ κική. Δεν έχει δει λοιπόν το Instagram, δεν έχει δει τα προηγούμενα τη βίντεο. Τι καταλαβαίνει τα προηγούμενα τη. Εγώ λοιπόν από τη δική μου μεριά και το δικό μου μερίδιο ευθύνης, εγώ πραγματικά και ανθρώπινα ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν είναι ποτέ η πρόθεσή μου ούτε να στενοχωρήσω κάποιον, ούτε να παρεξηγηθούν τα λόγια μου, ούτε θέλω να δημιουργώ τέτοια συναισθήματα σε κάποιον. Καλά, όταν κάνεις πολλά βίντεο έτσι, είσαι και ένα κανάλι που σε βλέπει αρκετός κόσμος και με αυτά που αναφέρεις, εντάξει, θα ενοχλήσεις κόσμο. Okay, το θέμα είναι εσύ μετά πώς αντιδράσεις και πώς το διαχειρίζεσαι. Και ειδικά όσον αφορά θέματα ρατσισμού. Φίλιππε, δηλαδή, Φίλιππε, πραγματικά στενοχωριέμαι. Φίλιππε, επειδή είσαι ένα έξυπνο παιδί και τα ξέρεις τα μέσα και τα χειρίζεσαι και καλά. Αυτό που είδαμε ήταν ένα απόσπασμα από μια γραμμένη εκπομπή. Όταν τελείωσε η εγγραφή και εφόσον είχες καταλάβει, όπως είπες, ότι αυτό κλώτσαγε, της είπες, ρε εσύ, μήπως να το κόψουμε αυτό το κομμάτι, γιατί θα γίνει κάτι αυτό που έγινε. Ξέρεις τι, αν, γεια σου Γρηγόρη, αν γινούσε το χρόνο πίσω. Καλά, φαντάζομαι αυτό δεν μπορούσε. Θα μπορούσε να της το πει, αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει, γιατί το κανάλι ήταν, είναι της Σούπερ και εκεί, δεν είναι το δικό του. Οπότε, πίσω, σίγουρα θα αφαιρούσα αρκετά κομμάτια από το βίντεο και σίγουρα και αυτό. Τώρα έγινε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άλλο σε ρώτησα, το ζήτησες εσύ να κοπεί. Μετά το τέλος του βίντεο συζητήσαμε για κάποια κομμάτια του βίντεο. Η Κική μου απάντησε στο πώς βλέπει τα πράγματα, στο πώς, ποια ήταν η πρόθεσή της. Οπότε... Ωραία. Με επιτρέπετε να τοποθετηθώ. Μπορώ να τοποθετηθώ γιατί είναι και σε μένα γίνει πολύ προσωπικό. Ωραία. Λοιπόν, άρχισε να ανεβάζει μετά... Βγήκε και η Σούπερ Κική. Και κάνει ανάλυση στο Instagram και λέει το Κατερινιό όταν λέγαμε για την μπάρκα που σου φάγε τον κόμενο γελούσες. Τώρα όμως δικάζεις. Κάποιοι, τέλος πάντων, εμείς προβάλαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Αν δεν το προβάλαμε εμείς, μπορεί να το προέβαλε κάποια άλλη εκπομπή ή οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μετά η Σούπερ Κική άρχισε να λέει διάφορα πράγματα για εμάς, για φιλοξενούμενους που έχουμε στην εκπομπή κατά καιρούς, ότι σημαίνει ότι εμείς είμαστε ρατσιστές, οι οποίοι φιλοξενούμενοι έχουν βγει σε όλες τις εκπομπές, εννοείται, γιατί έχουμε δημοκρατία στη χώρα και οφείλουμε ουσιαστικά να φιλοξενούμε όλες τις απόψεις. Εντάξει, και με αν κάποιον διαφωνούμε, θα το πούμε. Μετά λοιπόν μπήκε στη διαδικασία να κάνει κάτι που με στεναχώρησε πολύ. Το οποίο, να ξέρετε, μπορούσα να κινηθώ νομικά. Και μάλιστα με πήρε και η δικηγόρος μου και μου είπε, γιατί δεν κινούμαστε νομικά. Δημοσιοποίησε προσωπικά μηνύματα που δεν έλεγα κάτι, δεν έχω κανένα θέμα. Η Σούπερ Κική σε μια δύσκολη περίοδο που είχα πέρυσι στη ζωή μου με ένα περιστατικό που είχε βγει στη δημοσιότητα, με είχε στηρίξει και το εκτίμησα. Και μάλιστα μου έστειλε μήνυμα: κοίτα, εγώ να δεις που σε στηρίζω. Και του λέω: χαχά, σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ, φίλοι. Δηλαδή, πολύ ευγενικά σε μια δύσκολη περίοδο και το είχα εκτιμήσει. Ωπα ρε, θα πάμε τώρα μπιφ Σούπερ Κατερινιό με Σούπερ Κική. Μηνύσεις. Γιατί έβγαλε στο story, έβγαλε τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει. Εντάξει, δεν είναι σωστό να τα δημοσιοποιήσει. Δημοσιοποίησε λοιπόν αυτά τα μηνύματα. Να πω στη Σούπερ Κική με αγάπη ότι έχω και εγώ μηνύματά μας που τους μιλάω πάρα πολύ όμορφα σε όλα. Δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία να κάνω κάτι τέτοιο. Το θεωρώ ανήθικο. Δεν θα κινηθώ νομικά γιατί σέβομαι μια προσωπικότητα που έχει έρθει εδώ, έχει δακρύσει τον καναπέ, έχουμε πει 5 πράγματα. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Είδα τα επόμενα βίντεο μετά πανέβαση, τα οποία ανασκεύαζε και έλεγε ότι ζητώ συγγνώμη και από το Μάστορα αν το πήρε διαφορετικά. Εγώ δεν ήθελα να τον προσβάλλω, εγώ δεν είμαι ρατσίστρια. Αλλά καμιά φορά. Να μην τα βάζουμε με όλους και να τους τσουβαλιάζουμε. Να κοιτάμε και τα δικά μας λάθη και να σταματήσουμε να στοχοποιούμε τις τηλεοπτικές εκπομπές και να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι. Είναι καλό να ζητάμε συγγνώμη. Και εγώ περιμένω μια προσωπική συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων. Ξαναλέω, δεν έχω σκοπό να κινηθώ νομικά. Γιατί έχω μια ευαισθησία. Επίσης, να πούμε ότι και στους φίλους μου, τους κολλητούς μου. Έχει ουσία αν προσβάλλεις. Και μετά καθαρίζεις με μια συγγνώμη, όπως έχουν κάνει όλα αυτά τα δημόσια πρόσωπα, ποιο το νόημα. Και όταν το κάνεις συχνά, συνέχεια, έχει νόημα. Άμα είναι και εγώ να βγαίνω να προσβάλλω και μετά μια συγγνώμη να είμαι καθαρός. Όταν κάνω κάτι λάθος,
θα το επισημάνω, δεν θα το κουκουλώσω. Αυτό ήτανε και έγινε με πολύ σεβασμό. Και μάλιστα η Σούπερ Κική ξέρει ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή και εγώ προσωπικά την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτό με στεναχώρησε ιδιαίτερο, επειδή έχει γίνει viral παντού, ήθελα να απαντήσω εγώ. Δεν ξέρω αν το είδες, Φίλιππε, και αν θα σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Ενώ αν θέλει και εκεί να σχολιάσει κάτι παραπάνω, θα σχολιάσει και εκεί. Εγώ ήρθα να μιλήσω μόνο για εμένα, και γιατί εγώ αισθάνθηκα άσχημα, γιατί. Okay, αυτό που είπες, Κατερίνα, εγώ συμφωνώ. Όταν κάνεις μια δουλειά, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται YouTube, είτε οτιδήποτε τέτοιο που σε βλέπουν 5-10 άνθρωποι, είναι πολύ λογικό κάποια στιγμή να κάνεις κάτι, να πεις κάτι λάθος, να παρερμηνευτεί μια κίνησή σου, να στενοχωρήσεις άθελά σου. Και επειδή εγώ πραγματικά δεν θέλω να έχει στενοχωρηθεί κανείς από τη δική μου αντίδραση για εμένα, γι' αυτό βγαίνω και ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Είναι και γενναίο, Φίλιππε, αυτό που βγαίνει και κάνει, να σου πω. Επειδή εγώ τον έχω ζήσει μια ολόκληρη χρονιά στο Μέγκα και είναι πραγματικά ο Φίλιππος ένα παιδί με ενσυναίσθηση. Για μένα. Εγώ θα έλεγα ο Φίπστερ κρατάει μια ουδέτερη διπλωματική στάση και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Το πρώτο που σε χαρακτηρίζει. Καταρχήν, κατάλαβα από τον πρόλογο που έκανες ότι δεν πήγες με πολύ χαρά στην εκπομπή της Σούπερ Κικής. Όπως το είπες, ήδη ευκρίνησέ το μας. Πήγες επειδή είχε έρθει η δική σου, σαν να λες ότι πήγα από υποχρέωση. Αυτό ισχύει καλά, το κατάλαβα ή όχι? Όχι, όχι. Α, πήγες με χαρά λοιπόν εκεί. Ωραία. Τελειώνει ρε εσύ. Όπως ήρθε εκείνη σε μένα, ήρθε και εγώ. Τελειώνει ρε εσύ λοιπόν αυτή η εκπομπή. Και εκεί πέρα γίνονται πράγματα τα οποία, όπως μας λες σήμερα, εγώ αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Τη σημερινή τοποθέτηση. Η σάτιρα, όπως λέω ότι το έκανε αυτό το πράγμα για να σατιρήσει υπέρ των Αλβανών. Εσύ αυτό που λες το αποδέχεσαι πραγματικά, δηλαδή κουτόχορτο τρώμα αυτή τη στιγμή, εσύ, Φίλιππε. Κοροϊδευόμαστε. Δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Ποιος ήταν ο σκοπός που το έκανε, ξέρω σίγουρα ότι δεν υπήρχε ρατσιστικό κίνητρο. Ωραία, σίγουρα. Αυτό το κατανοώ. Και μετά το είπε και είπε ότι το έκανα γιατί όλοι την είχαν πέσει στο μάστορα και ήθελα κι εγώ να τον στηρίξω. Νομίζω ότι τοποθετήθηκε λάθος το πρώτο βίντεο και θα απαιτήσει μια συγγνώμη από το να τα βάλει και να βρίζει ουσιαστικά όλους εμάς, ρε παιδιά. Όχι μόνο αυτό που κάνει και σήμερα. Φίλιππε, θα σου αναγνωρίσω το γεγονός επειδή η γυναίκα μου έκανε ένα ποστάρισμα όπως κάνει σε ό,τι την ενοχλεί. Και νομίζω ότι έχει το δικαίωμα ως ένας ελεύθερος άνθρωπος να τοποθετείται σε κάτι που την ενοχλεί. Εσύ την πήρες, επικοινώνησες μαζί της πολύ γλυκά και την πήρες τηλέφωνο. Η συγκεκριμένη κυρία έριξε τη γυναίκα μου στο διαδικτυακό λιντσάρισμα γράφοντας σε ένα story «Εξηγήστε λίγο στην κυρία που πατάει επιπτωμάτων, η γυναίκα μου είναι αυτή, πατάει επιπτωμάτων για ένα κομμάτι ψωμί». Μπορούμε να έχουμε λίγο και την Ατάλη πάνω σε αυτό, Φίλιππε, παρακαλώ. Την έχουμε. Συγγνώμη, τι είναι αυτό το επικροτής, αυτό που έγινε? Εγώ θα ήθελα να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Το ότι βρέθηκα μαζί με την Κική και κάναμε ένα βίντεο δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλο τον τρόπο. Αυτό είναι η απάντηση. Γιατί δεν έφυγες εκείνη τη στιγμή? Εγώ καταλαβαίνω ότι αισθάνθηκες άβολα. Γιατί να φύγει, δύο λεπτά. Ασέβεια προς τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι ασέβεια. Μισό λεπτό. Το ξεκαθαρίζει και τον τιμάει που ζητάει συγγνώμη. Το είπε το παιδί, μην τον βάζουμε στον τοίχο τώρα. Όταν κάποιο λέει ότι αισθάνεται άβολα. Και δεν είναι προσωπή τη Σούπερ Κική, μιλάμε για τον Φίλιππο. Για τον Φίλιππο λέω. Και ήμουν σίγουρη ότι ο Φίλιππο θα ζητούσε συγγνώμη γιατί ξέρω την ευαισθησία του. Λέω για τον Φίλιππο. Όταν κάποιο αισθάνεται άβολα από μια κουβέντα, κατά τη γνώμη μου. Φεύγει ή αποχωρεί. Σου είπε ότι εκείνη τη στιγμή το αντιλήφθηκε ίσως διαφορετικά. Ένα χιούμορ που μπορεί να μην βγήκε. Αυτό σου λέει. Μην βάζουμε στον τοίχο το Φίλιππο. Δεν το βάζω καθόλου στον τοίχο. Έχω την Αταλή στην τηλεφωνική μου γραμμή. Γιατί έλεγε πριν ο Γρηγόρης να μας εξηγήσει. Εγώ μήπως αποχωρήσω. Νομίζω δεν έχω. Εγώ αυτά που θέλω να πω. Ωραία, ναι, εννοείται. Πρέπει να μιλήσω τον εαυτό σου μόνο και το κατανοώ. Το εκτιμώ πολύ, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και πραγματικά δεν υπήρχε ρατσιστικό κίνητρο από κανέναν. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Και καλά κάνει και ξεκαθαρίζει και για σένα. Και η Σούπερ Κική, αν θέλει, θα το ξεκαθαρίσει και η ίδια. Αυτά από το Σούπερ Κατερινιό με το μπιφ με τη Σούπερ Κική. Δεν ξέρω τι στηρίζεις εσύ, Σούπερ Κατερινιό, Σούπερ Κική. Εξέφρασε ελεύθερα την άποψή σου κάτω στα σχόλια. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.